αρκετά επιθετική η εθνική μας ομάδα. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του Μίλτου Παπαποστόλου. Ένα γκολ αν είναι δυνατόν στο πρώτο 20 λεπτό. Ο Σαραβάκος στο κόρνερ. Κεφαλιά του Μητρόπουλου και είναι το 1-0 ακριβώς αυτό που λέγαμε. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα πραγματοποιείται μετά την θαυμάσια κεφαλιά. Να δούμε αν ήταν... Έβγαλε ο Σαβίδης στον Αντρελή, πολύ κοντά και η σοφάριση από τον Χριστοφίλη. Από τον Ευαγόρα Χριστοφίλη λοιπόν, η σοφάριση στο 31ο λεπτό για την Κυπριακή ομάδα, καθώς έγινε πολύ ωραία η σέντρα από τον Αντρελή και βρέθηκε ακάλυπτος ο αριστερός εκτρέμ της Κυπριακής ομάδας. Με τον Σαβίδη, ο οποίος μπαίνει με την περιοχή, κάνει το πλασάρι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ακριβώς στο 41ο λεπτό. Η Κύπρος προηγείται μετά από το ολέθριο αυτό λάθος της ελληνικής ομάδας. Αγωνίας για την ελληνική ομάδα που ενώ ξεκίνησε καλά η απόδοσή της δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Κεφαλιά του Μανολά κόβεται από τον Χριστοφή. Μανολάς και πάλι και κερδίζει το πλάγιο. Ασφαλώς η ελληνική ομάδα είναι υποχρεωμένη να παίξει τώρα μια μαζική επίθεση με όλους τους κινδύνους που μπορεί να σημαίνει αυτό. Το σούτ από τον Παπαϊωάννου, κοντράρει η μπάλα και είναι στα δίχτυα. Η σοφάριση λοιπόν έρχεται ακριβώς στο 46ο προς 40ο. Αντωνίου Παπαϊωάννου. Παλιά η κεφαλιά από τον Πατσινίλα, η μπάλα είναι στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό γκολ για την ελληνική ομάδα, το 3-2, ακριβώς στο... Γιαρά δεν υπολόγισε σωστά, η μπάλα τον ξεπέρασε. Ο Αναστόπουλος με δύναμη πήρε την μπάλα και έφυγε μπαίνοντας στην περιοχή, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος έρχεται από πίσω. Εδώ κρατάει συνέχεια καθώς ο Αναστόπουλος δεν πέφτει και έχουμε το πέναλτι. Με τον Νίκο Αναστόπουλο να στέλνει για την τέταρτη φορά την μπάλα στα δίκτυα της Κυπριακής ομάδας.